Ολλανδός, ευτυχώς, από ό,τι ξέρουμε, βγήκε ζωντανός. Να δεις ένα τάξη από νέα πάνω σου, πραγματικά το μερό. Δεν υπήρχε κανείς που να πίστευε ότι θα κάνει εισβολή η Ρωσία τέτοιας ευρείας κλίμακας. Ξαφνικά την Πέμπτη το πρωί ξυπνήσαμε με δύο εκρήξεις, γύρω στις 5.30 το πρωί, και το συναγερμό της πόλης να βαράει τις σιρήνες. Ήταν εντελώς απρόσμενο, ήταν όλος ο κόσμος απροετοίμαστος, δεν περίμενε κανείς να γίνει κάτι τέτοιο. Και εμείς ήρθαμε εδώ στο γραφείο μου, γιατί έτσι το είχαμε σχεδιασμένο. Άλλοι φύγανε να φύγουν από την πόλη να πάνε προς τα δυτικά. Είναι οικογένεια συγγενής, ένας φίλος οικογενειακός και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που μένει ακριβώς από πάνω από εμάς εδώ στο δεύτερο όροφο, οι οποίοι μας παρακάλεσαν να γίνεται να έρθουν να μείνουν εδώ, γιατί φοβούνται μόνοι τους και δεν έχουν κανένα. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί. Είναι επικίνδυνοι, είναι δολοφόνοι, είναι άνθρωποι που μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το ψωμί είχε τελειώσει, βρήκαμε αλλού μετά. Και οι τιμές στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ σε μερικά περίοδο ήταν και πιο φθηνές από πριν. Βενζίνη επίσης βρήκα να βάλω, γιατί πήγα μέχρι το σπίτι μου.